το Σάββατο πρώτον απόκρεο μνήαν πάντων των απεώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου. Οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν. Σε πολλούς ανθρώπους όταν εκοιμήθησαν δεν έγιναν οι σχετικέ νεκρόσιμες ακολουθίες και τα μνημόσυνα. Και αυτό γιατί εκοιμήθησαν πολλές φορές σε ανίποπτο χρόνο ή σε ξένη χώρα ή πνιγήκαν στη θάλασσα ή πέθαναν σε άπατα βουνά, σε γκρεμού και σε χαράδρες. Σε άλλους γιατί χαθήκαν σε πολέμους χωρίς να τους μάθει ποτέ κανείς ή από αρρώστιες θανατηφόρες, από την πείνα, από τη φωτιά ή από οποιονδήποτε άλλο θάνατο. Σε άλλους δε, επειδή ήταν φτωχοί και άποροι, και δεν τους σκέφτηκε κανείς. Οι Άγιοι Πατέρες μας λοιπόν, κινούμενοι από πολύ μνήμη των κοιμηθέντων και της εξετάσεως όλων μας προ του φοβερού βήματος του Κριτού. Και αυτό γιατί η αρχή της ζωής μας πάνω στη γη είναι η εξορία από τον Παράδεισο, ενώ το τέλος της η φοβερή Δευτέρα Παρουσία της οποίας η ενθύμηση προξενεί συγκλονισμό στις ψυχές μας και έτσι μας οδηγεί με ευκολία στον αγώνα της νηστείας. Κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένος στους κεκοιμημένους. Είπαμε ότι η λέξη Σάββατο είναι εβραϊκή και σημαίνει κατάπαυση. Οι κεκοιμημένοι λοιπόν κατέπαυσαν δηλαδή, σταματήσαν πλέον να ασχολούνται με τα βιωτικά και με όλα όσα ασχολούνται οι άνθρωποι. Εμείς λοιπόν στην ημέρα της καταπαύσεως, δηλαδή το Σάββατο, τους ενθυμούμεθα και προσευχόμαστε για αυτούς. Και αυτό επικράτησε να γίνεται κάθε Σάββατο. Το σημερινό Σάββατο μάλιστα τους ενθυμούμεθα όλους και προσευχόμαστε για όλους όσους έζησαν μέσα στην Εκκλησία μας και είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι Άγιοι Πατέρες μας, γνωρίζοντας ότι όσα γίνονται υπέρ των και κοιμημένων, δηλαδή τα μνημόσυνα, οι ελεημοσύνες, οι λειτουργίες, τους προξενούν μεγάλη άνεση και ωφέλεια. Μας προτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά και κατηδίαν αλλά και ως εκκλησία. Και αυτό δεν είναι δική τους εφεύρεση αλλά το παρελάβαν όπως προαναφέραμε από τους Αγίους Αποστόλους όπως μας λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Το ότι έχουν μεγάλη ωφέλεια οι ψυχές από όλα όσα κάνουμε είναι φανερό από πολλά. Ιδιαίτερα όμως από ένα γεγονός που αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Μακαρίου. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Μακάριος βρήκε κάποτε περπατώντας το δρόμο το κρανίο ενός ασεβούς, δηλαδή ενός ειδωλολάτρη. Το ρώτησε λοιπόν, όσοι βρίσκονται στον Άδη αισθάνονται ποτέ καμία ανακούφιση και το ξερό κρανίο του αποκρίθηκε. Και βέβαια Πάτερ, αισθάνονται μεγάλη άνεση όταν προσεύχεσαι για αυτούς. Ο Μέγας αυτός πατήρ, ο Άγιος Μακάριος, προσευχόταν συνέχεια για τους κεκοιμημένους και παρακαλούσε το Θεό θέλοντας να μάθει αν οι ψυχές τους έχουν κάποια ωφέλεια από τις προσευχές που γίνονται για αυτές. Ακόμη όπως είναι γνωστό και ο Άγιος Γρηγόριος ο διάλογος με την προσευχή του έσωσε από την κόλαση τον αυτοκράτορα Τραιανό, έστω και αν ήταν ειδωλολάτρης. Βέβαια, δέχτηκε από τον Θεό την εντολή να μη ζητήσει άλλη φορά κάτι τέτοιο για άνθρωπο που δεν ήταν χριστιανός. Επίσης και τον αυτοκράτορα Θεόφιλο το Θεομίσιτο εξ αιτίας της οικονομαχίας του η ευσεβής σύζυγός του Θεοδώρα με τις προσευχές των Αγίων και ομολογητών ανδρών τον έβγαλε από τα βάσανα της άλλης ζωής και τον έσωσε όπως αναφέρει η σχετική ιστορία. Περισσότερα για αυτό θα πούμε στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το ότι οι ελεημοσύνες υπέρ των κοιμηθέντων είναι για αυτούς ωφέλιμες μας το λέει και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επιτάφιο λόγο του για τον αδελφό του Κεσάριο. Αλλά και ο Μέγας Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του πάνω στην προς Φιλιππισέους επιστολή λέει τα εξής «Να βρούμε κάτι το οποίο να ωφελεί τους τεθνέωτες. Ας τους δώσουμε τη βοήθεια που μπορούμε, δηλαδή τις προσφορές και τις ελεημοσύνες, γιατί αυτό το πράγμα τους δίνει μεγάλη ανακούφιση. Μεγάλο κέρδος και πολλή ωφέλεια. Δεν οριστήκαν τυχαία να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν παραδοθήκαν τυχαία αυτά στην Εκκλησία από τους πάνσοφους μαθητές. Ούτε τυχαία δέεται ο ιερέας υπέρ ευσεβώς κοιμηθέντων εμπρόσθεν στο φρικτόν μυστήριον στο Άγιο Θυσιαστήριο. Και αλλού πάλι λέει «Στη Διαθήκη σου μαζί με τα παιδιά και τους συγγενείς σου βάλε συγκλήρο νόμο και το όνομα του Κριτού και η Διαθήκη σου ας έχει μέσα πρόνοια και φροντίδα για ελεημοσύνη προς τους φτωχούς και εγώ σου γίνομαι εγγυητής τους και ο Μέγας Αθανάσιος λέει και αν ακόμα ο Εύσεβης διαλύθηκε στον αέρα και τελειώθηκε μην αποφεύγεις να ανάβεις στον τάφο του κερί και λάδι επικαλούμενος το Χριστό. Γιατί αυτά είναι ευπρόσδεκτα στο Θεό και προξενούν μεγάλη ανταπόδοση στους κοιμηθέντες. Και αν μεν ο νεκρός ήταν αμαρτωλός να το κάνεις για να του συγχωρεθούν τα αμαρτήματα. Ενώ αν ήταν ενάρετος για να του προσθέσει ο Θεός περισσότερη ανταμοιβή. Και αν κάποιος είναι ξένος ή φτωχός και δεν έχει κάποιον να του κάνει αυτά τα πράγματα, ο Θεός σαν δίκαιος και φιλάνθρωπος που είναι, θα του χαρίσει το ελεός του, σαν να έχουν γίνει όλα αυτά. Εξάλλου και αυτός που προσφέρει τέτοια φροντίδα για τις ψυχές των τεθνεόντων, συμμετέχει στην ανταπόδοση μισθού που κάνει ο Θεός, γιατί δείχνει έμπρακτα την αγάπη του, φροντίζοντας για τη σωτηρία του Γίνεται δηλαδή αυτό που συμβαίνει και με τα αρώματα. Όποιος αλήθει τον άλλον με άρωμα αυτός πρώτος κάνει τον εαυτό του να ευωδιάζει. Από αυτό συμπεράνουμε ότι όσοι δεν εφαρμόζουν τα σχετικά με τους χημιθέντες, τα οποία γράφονται στις διαθήκες σίγουρα έχουν ευθύνη και θα αποδώσουν λόγο. Επομένως, έως ότου φτάσει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, όσα γίνονται για τους κεκοιμημένους, από την Εκκλησία τους προξενούν ωφέλεια. Μάλιστα αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε όσους είχαν κάνει και μερικά αγαθά έργα, όσο βρίσκονταν σε αυτή τη ζωή. Και αν η Αγία Γραφή λέει μερικά αυστηρά πράγματα όπως είναι αναγκαίο για το σοφρονισμό των πολλών όμως ως επί των πλήστων, η φιλανθρωπία του Θεού νικά. Αν η ζυγαριά των καλών και των εσχρών έργων βρεθεί ισόβαρης και από τις δύο πλευρές νικά η φιλανθρωπία του Θεού. Και αν ακόμα είναι λιγάκι βαρύτερη η πλευρά των κακών πάλι νικάει η μεγάλη αγαθότητα του Θεού. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι στην άλλη ζωή όλοι θα γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και εκείνους που γνωρίζαν αλλά και εκείνους που δεν τους έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Έτσι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος βγάζοντας το συμπέρασμα αυτό από την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου η αναγνώριση αυτή δεν θα γίνεται από κάποιο σωματικό σημάδι γιατί όλοι θα έχουν μία ηλικία και τα φυσικά τους γνωρίσματα δεν θα υπάρχουν πια. Η αναγνώριση θα γίνεται από το διορατικό χάρισμα της ψυχής. Έτσι λέει ο θεολόγος Γρηγόριος στον επιτάφιο λόγο του στον αδελφό του Κεσάριο με την φράση τότε θα δω τον Κεσάριο ένδοξο με φεδρή την όψη, όπως σε είδα στο όνειρό μου πολλές φορές. Φίλτατε αδελφέ μου. Τα ίδια αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος στο λόγο του υπέρ των και κοιμημένων. Λέει δηλαδή ότι στους Αγίους δόθηκε το χάρισμα να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και πριν από την κοινή Ανάσταση. Ενώ η αμαρτωλοί στερούνται αυτό το αγαθό. Το να γνωρίζονται μεταξύ τους. Στους μάρτυρες μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να βλέπουν όλα όσα κάνουμε και να μας επισκέπτονται στις ανάγκες μας. Τότε στην άλλη ζωή όλοι θα γνωρίζουν όλους και τότε θα φανούν όλα όσα εδώ στη γη έμειναν κρυμμένα. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι τώρα, πριν από την κοινή Ανάσταση, οι ψυχές των δικαίων βρίσκονται σε κάποιον ειδικό για αυτούς τόπο, ενώ αντίστοιχα σε άλλον βρίσκονται οι ψυχές των αμαρτωλών και οι δίκαιοι χαίρονται με την ελπίδα της απολαύσεως των μελλοντικών αγαθών, ενώ οι αμαρτωλοί λυπούνται περιμένοντας τα δεινά. Ωστόσο, ακόμα και οι Άγιοι δεν έλαβαν από τώρα τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Γιατί συμβαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Ο Θεός έχει προβλέψει κάτι καλύτερο για εμάς, ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Ακόμη πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν πεθαίνουν με απόφαση του Θεού όλοι εκείνοι που πέφτουν από γκρεμού ή καίγονται στη φωτιά ή πνίγονται στη θάλασσα και χάνονται από θανατηφόρες επιδημίες, από το ψύχος και από την πείνα. Ο τρόπος θανάτου του καθενός είναι κάτι το οποίο ξέρει μόνο ο Θεός. Και μάλιστα, άλλα πράγματα συμβαίνουν σύμφωνα με το προηγούμενο θέλημα του Θεού, που λέγεται ευδοκία επειδή έτσι θέλει ο Θεός. Ενώ άλλα γίνονται σύμφωνα με το δεύτερο ή επόμενο όπως ονομάζεται θέλημά του, το οποίο λέγεται αλλιώς και παραχώρηση. Έτσι δηλαδή ανέχεται ο Θεός να γίνει. Άλλα επίσης γίνονται για παιδαγωγία κάποιων ανθρώπων. Για να μαθαίνουν δηλαδή να φοβηθούν, να σοφρονιστούν κάποιοι. Και φυσικά ο Θεός ως προγνώστης, τα βλέπει όλα και τα γνωρίζει όλα όσα γίνονται ή πρόκειται να γίνουν με το θέλημά του. Το προηγούμενο ή το επόμενο, όπως λέει για τα σπουργίτια στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ωστόσο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Κύριος δεν ορίζει να γίνει έτσι ή αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, αυτός να πνιγεί, τούτος να πεθάνει με φυσικό θάνατο, εκείνος να πεθάνει σε γεροντική ηλικία, ο άλλος σε νηπιακή. Μία μόνο φορά όρισε τον καθολικό και τον ανθρώπινο χρόνο και τους διαφορετικούς τρόπους θανάτων. Μέσα στους χρόνους αυτούς έρχονται οι διάφοροι τρόποι των θανάτων και δεν υπάρχει προορισμός. Επομένως, δεν ορίζει από την αρχή ο Θεός τους τρόπους των θανάτων. Βεβαίως, σαν Θεός που είναι, τους γνωρίζει. Ανάλογα όμως με τον τρόπο ζωής του καθενός από μας, η Βουλή του Θεού σχεδιάζει το χρόνο και τον τρόπο του θανάτου μας. Και όταν ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει προορισμό ζωής, υπονοεί το «γι ή» και εις γιν απελεύσει πράγμα που σημαίνει είσαι χώμα και θα επιστρέψεις στο χώμα. Πραγματικά, αν ήταν ορισμένος ο χρόνος της ζωής του κάθε ανθρώπου, δεν θα είχε νόημα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή του. Επειδή μεταλαμβάνεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου ανάξια, για αυτό μεταξύ σας είναι πολύ άρρωστη, είτε βαριά, είτε ελαφρά και πεθαίνουν αρκετοί. Ούτε θα ήταν αλήθεια αυτό που λέει ο Δαβίδ «Μη με πάρεις από τους ζωντανούς στα μισά της ζωής μου». Ψαλμός 101, στίχος 25. Ή εκείνο που λέει ο Σολομών «Παιδί μου, τίμα τον πατέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια». Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, στίχος 16. Και αλλού λέει να μην γίνεις πολύ κακός και σκληρός για να μην χαθείς πρόωρα. Και στο βιβλίο του Ιώβ ο Θεός λέει στον Ελιφάζ «Θα σας είχα καταστρέψει εάν δεν προσευχόταν για εσάς ο Ιώβ». Ιώβ κεφάλαιο 42 στίχος 8 Με όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι δεν έχει βάλει ο Θεός έναν ορισμένο χρόνο ζωής για τον καθένα. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι ασφαλώς και υπάρχει ένα όριο που έθεσε ο Θεός και το όριο αυτό είναι το θέλημά του. Και οπωσδήποτε είναι βέβαιο ότι σε όποιον θέλει προσθέτει χρόνια και από όποιον θέλει αφαιρεί. Όμως όλα αυτά γίνονται για την οικονομία του. Για το συμφέρον του κάθε ανθρώπου όταν θελήσει λοιπόν ο Θεός οικονομεί και τον τρόπο και τον χρόνο κάθε ανθρώπου. Όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όριο ζωής για τον καθένα είναι η βουλή και το θέλημα του Θεού. Έτσι με τον τρόπο αυτό και με τα ανεξερεύνητα κρίματά του, ο Θεός φροντίζει για τον καθένα. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, έρχονται οι θάνατοι όταν συμπληρωθεί το όριο της ζωής. Όμως, όταν λέγει όριο ζωής, εννοεί το θέλημα του Θεού, το οποίο δεν είναι άσχετο με τον τρόπο ζωής του καθενός, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δεν εννοεί δηλαδή κάποιο χρονικό όριο, το οποίο έχει τεθεί αυθαίρετα προηγουμένως από το Θεό. Εξάλλου, Εάν υπάρχει κάποιο προδιαγραμμένο χρονικό όριο ζωής, τότε γιατί παρακαλούμε το Θεό και για ποιο λόγο τρέχουμε στους γιατρούς και προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι τα βαφτισμένα νήπια που πεθαίνουν θα πάνε στον παράδεισο. Και επίσης ότι η ψυχή όταν βγαίνει από το σώμα δεν φροντίζει πλέον για τίποτε από τα πράγματα της ζωής αυτής. Γιατί όλη η φροντίδα της είναι πλέον για την εκεί ζωή. Εμείς οι ζώντες από την πλευρά μας κάνουμε τριήμερα μνημόσυνα επειδή την τρίτη ημέρα από το θάνατο αλλοιώνεται η όψη του ανθρώπου. Τα εννιά ημέρα πάλι τα τελούμε επειδή τότε διαλύεται όλο το σώμα και μένει μόνο η καρδιά και τα τέσσερα κονθήμερα επειδή τότε διαλύεται και η καρδιά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη γέννηση του ανθρώπου. Την τρίτη ημέρα γίνεται η καρδιά, την ένατη η υπόλοιπη σάρκα και την τέσσερακοστή ημέρα παίρνει την τέλεια όψη του. Τας των προαναπαυσαμένων, ψυχάς κατάταξων δέσποτα Χριστέ, εν τες των δικαίων σου σκηνές, και ελέησον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν.